Θα κάνω τώρα λιγάκι με τη σκηνοθεσία. Ο κύριος Μπουγάς, ο πρόεδρος της Επιτροπής, λέει άρχεται η συνεδρίαση. Και έχει μπει και έχει κάτσει όπως κάθε καλή ώρα ο Δελατόλας, ο Αντώνης εκεί. Και δίπλα του είναι ο Χριστούλιας. Ο κύριος Τζανακόπουλος με τον κύριο Πολάκη. Και λέει οι δύο κύριοι να περάσουν έξω. Τι θα κάνετε? Εντάξει, αυτό είναι ζήτημα της πλειοψηφίας του τι θα γίνει. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδίέξοδο, το οποίο από την πρώτη στιγμή εμείς το είχαμε αναδείξει. Και το αδίέξοδο το εξισονώ, μπορεί να υπάρχουν τα νομικά θέματα. Και μην μείνουμε σε αυτά, γιατί τα έχουμε εξαντλήσει όλες τις προηγούμενες μέρες. Είναι ένα πολιτικό όργανο, το οποίο αποκτά χαρακτηριστικά ανακριτικά. Να αποχωρήσετε αν παραμείνουν στην αίθουσα. Προσέξτε, εμείς είπαμε ότι πρέπει να παραμείνουν. Ότι δεν μπορεί, προέχει το πολιτικό στοιχείο και όχι το ποινικό στοιχείο. Α, το δικονομικό. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, κάθε κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να καθορίζει τη σύνθεσή της. Δεν μπορεί να είναι ζήτημα πλειοψηφίες, μειοψηφίες, ποια σύνθεση θα είναι. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, για να είχαμε, θα είχαμε αποφύγει όλες αυτές τις κουβέντες, αν δεν υπήρχε το άρθρο 86 στη μέση. Μάλιστα. Το οποίο θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί, που όμως δεν αναθεωρήθηκε με συγκεκριμένες ευθύνες και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν θα λειτουργήσει η Επιτροπή, αν δεν θα λειτουργήσει. Εμείς το είπαμε την πρώτη στιγμή, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις των πραγμάτων οδηγούν σε εκφυλιστικά και διαλυτικά φαινόμενα. Δεν θα γίνουμε μέρος αυτών των φαινομένων. Θα θυμίσω ότι και στην προηγούμενη προανακριτική επί ΣΥΡΙΖΑ πάλι για το θέμα της Νοβάρτης. Στη δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, τη Λίτση Συνήθεια είχαμε αποχωρήσει. Υπάρχει πιθανότητα σήμερα να αποχωρήσετε? Όχι ακόμη. Όχι θα ακόμη. Το δούμε. Έτσι κι αλλιώς θα το δούμε. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά το είπαμε την πρώτη στιγμή. Να. Ότι δεν είμαστε δεδομένοι σε ένα σκηνικό το οποίο δεν θα εξετάσει την ουσία του ζητήματος και θα είναι άσφαιρη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ και με ουρά, στο πούμε έτσι, το κίνημα αλλαγή. Ένα παιχνίδι αντεστραμμένων ρόλων σε σχέση με το παρελθόν. Άλλοι σήμερα ξεκινούν, άλλοι. Και το λέμε αυτό για ποιο λόγο? Γιατί είναι υποκριτικό να θεωρούμε ότι δεν μπορεί ο κύριος Ρήγας να έχει πρόσβαση στη δικογραφία από τη στιγμή που είναι στη διάθεση κάθε κοινοβουλευτική ομάδα η δικογραφία και τα πρακτικά. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε? Έχουμε ένα πρόσχημα που δίνει πάτημα στο ΣΥΡΙΖΑ να μην ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Και αυτό το πρόσχημα το αξιοποιεί και η Νέα Δημοκρατία και το κοινό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Εσείς το αξιοποιείτε για να μεταναστευτείτε. Εδώ είναι μείζον θέμα δημοκρατίας, κύριε Καλαμάτσο. Γι' αυτό λέμε αντεστραμμένους ρόλους. Όχι, να συνεχίσουμε. Γιατί στην προηγούμενη προανακριτική, εδώ είναι μείζον θέμα δημοκρατίας και λειτουργίας. Κύριε Καλαθανσόπουλε. Μαζί με το ερώτημα ότι ήδη έχουμε ένα διχασμό της κοινωνίας. Τώρα μικρός, μεγάλος είναι. Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν. Υπάρχει όμως, υφίσταται, είναι θέμα. Ναι. Χάνουμε την ουσία, κατά τη γνώμη μου, σχολιάζοντας παραπολιτικά θεματάκια, που άλλωστε τον καθένα μας χαρακτηρίζουν και τα λόγια μας και οι πράξεις μας. Και η ουσία πια είναι ότι υπάρχει ένα οξυμένο, πολύ οξυμένο πρόβλημα, το οποίο αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στη χώρα μας. Και αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν πρώτα και κυρία ήδη οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Και δεύτερον, τα αντιμετωπίζουν και οι κοινωνίες, στις οποίες είναι συγκεντρωμένες ιδιαίτερα στα νησιά, για τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης αυτού του κόσμου. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εδώ υπάρχουν ευθύνες τεράστιες και της κυβέρνησης. Το θέμα των συμπεριφορών, του διαφορετικού θρησκεύματος, των πολιτιστικών, πολιτισμικών φαινομένων και διαφορών που υπάρχουν, προσέξτε, και μπορεί. Προσέξτε, αυτοί οι διαχωρισμοί είναι απαράδεκτοι. Υπάρχουν σε ένα τμήμα του μικρό του ελληνικού λαού, όμως αναπαράγοντάς τους γίνονται, προσπαθούμε να τους κάνουμε να τους φέρουμε στη δημοσιότητα. Και δεν μπορούμε με τέτοιου είδους θέματα έτσι να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στους ανθρώπους. Και την όποια διαφορετικότητα στον πολιτισμό, στο θρήσκευμα, στη γλώσσα και στα υπόλοιπα, δεν μπορεί να είναι ζήτημα μειονοτικής αντιμετώπισης και υποβάθμισης του ανθρώπινου στοιχείου και της ανθρωπίας. Και από αυτή την άποψη εδώ πέρα έχουμε κυβερνήσεις και η προηγούμενη και η σημερινή, η οποία στο θέμα των ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης αυτών των ανθρώπων έχουν τεράστιες ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες. Με τα hot spot τύπου Μόριας και των υπολείπων, όπου εκεί πέρα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχανε κάθε νόημα και σημασία. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, χρειάζεται άμεσα η απεμπλοκή από μια πολιτική που με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντιπροσφυγική, είναι αντιμεταναστευτική
και αυτός ο κόσμος γρήγορα να διεκπεριωθεί, το ζήτημα του ασύλου να μην περιοριστεί με τον τρόπο τον οποίο περιορίζεται, έτσι, ακόμη περισσότερο με τις σημερινές διαδικασίες. Θα πρέπει και οι ροές όμως να περιοριστούν. Προσέξτε, εδώ πέρα υπάρχει το εξής. Είναι αυξανόμενες. Προσέξτε, είμαστε και υποκριτές όμως εδώ πέρα. Και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποκριτήρια. Από ποια άποψη? Εγώ δεν διαφωνήσω εδώ, μαζί σας πάνω σε αυτό. Εδώ η Τουρκία κάνει μια επέμβαση στη Συρία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή και οι Αμερικάνοι όχι μόνο δεν την αντιμετωπίζουν, σκοτώνει τους Σύριους και τους Κούρδους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας του προσφυγικού. Θα δημιουργήσει και ένα μάλιστα, τεράστιο προσφυγικό. Και μάλιστα αξιοποιεί το προσφυγικό για να έχει όλο και μεγαλύτερη επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα και στις διεκδικήσεις που έχει στο Αιγαίο. Και παραλληλίζει την επέμβαση στη Συρία με την επέμβαση στην Κύπρο το 54. Λοιπόν, από αυτή την άποψη λοιπόν έχουν ευθύνες. Γιατί ξεκίνησαν αυτό το γαϊτανάκι των επεμβάσεων οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συρία και αλλού. Για να ολοκληρώσουμε και αυτά τα αποτελέσματα σήμερα. Για να ολοκληρώσουμε δύο κουβέντες από τον κύριο.